υποστήριξης όσων μητέρων επιθυμούν να θυλάσσουν τα μικρά παιδιά τους. Εικόνες μητρικής στοργής και αγάπης το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου μια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τις Μανούλες, μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Θυλασμού Δώρος Ζωής, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας του μητρικού θυλασμού για την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών. Η όλη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Θυλασμού, με τη στήριξη της Χαραλαμπίδης Κρίστης μέσω του προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συμμετοχή. Δέκαδες μανούλες μαζί με τα παιδάκια τους μαζεύτηκαν σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας για ομαδικό θυλασμό, θέλοντας να στείλουν το μήνυμα υποστήριξης του μητρικού θυλασμού. Είμαστε εδώ σήμερα για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος γενικά για τον μητρικό θυλασμό και να στηρίξουμε και όλες τις μητέρες που θυλάζουν. Θέλουμε ο κόσμος να στηρίξει τις μητέρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι υπέρ του μητρικού θυλασμού, χρειάζεται υπομονή για να το πετύχεις. Στο περιθώριο της συνάντησης, οι μανούλες συζήτησαν μεταξύ άλλων το ρόλο του εργασιακού περιβάλλοντος και πώς εργοδότες και συνάδελφοι μπορούν να συμβάλλουν στην υποστηρικτική διαδικασία για να πετύχει ο μητρικός θυλασμός. Χαιρόμαστε γιατί φέτος η δράση μας είναι εκπαιδευόμαστε και υποστηρίζουμε. Γι' αυτό εννοεί η εκπαίδευση σε όλους τους τομείς. Και να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε την κάθε μανούλα να φτάσει στο στόχο της όσον αφορά τον μητρικό θυλασμό. Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, πέρα από την δεδομένη στήριξη στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μητρικού Θυλασμού Δώρος Ζωής, ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες, τις νεαρές μαμάδες, να επικοινωνούν ελεύθερα με την ανοιχτή γραμμή θυλασμού στο 8062-62 για να λύσουν οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχουν. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας και τη στήριξη της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θυλασμού. Ολοκληρώθηκαν εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Erasmus Days, κατά τις οποίες όλοι ανεξαίρετος ηλικίας είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν το έργο και τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα.